Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα σε έχω ένα πολύ ωραίο γκατζητάκι που θα βολέψει τον ήχο στον υπολογιστή σα σε ακουστικά, σε μικρόφωνα, σε ηχεία στα πάντα όλα, τα κάνει και συμφέρει. Πριν όμω περάσουμε σε αυτό το πολύ ωραίο γκατζετάκι που έχω εδώ στα χέρια μου, να μιλήσουμε για το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Που παιδιά είναι το CDK Deals. Είναι σαν το Good Offer, το ίδιο πράγμα είναι παιδιά, μόνο που εκεί πέρα έχει και PayPal για να κάνετε τι αγορέ σα. Έχω τα link από κάτω για να τα τσεκάρετε. Θα βρείτε Windows και Office σε πάρα μα πάρα πολύ καλέ τιμέ. Αγοράζετε το κλειδάκι σα, έρχεται στο email σα και ενεργοποιείτε τα Windows σα πάρα πολύ οικονομικά. Επίση θα βρείτε και Office και άλλα πολύ ωραία πραγματάκια. Πάμε κατευθείαν λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε το ωραίο γκέτζετάκι που έχω να σας δείξω σήμερα. Στα χέρια μου λοιπόν έχω την καινούρια κάρτα έχω από την Creative, την καινούρια εξωτερική κάρτα έχω από την Creative για την ακρίβεια, την Sound Blaster X4. Πώ τα μιλάω έτσι και τα αγγλικά κυρίε και κύριοι, έχουμε X4 εδώ πέρα και πάμε να την δούμε κατευθείαν. Όπω πάντα θα μιλήσουμε λίγο για την ποιότητα κατασκευή και να τσεκάρουμε λίγο τι συμβαίνει εδώ πάνω και πάμε να ξεκινήσουμε. Κατευθείαν με το που την πιάνουμε στα χέρια μα, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα ποιοτικό προϊόν κατασκευασμένη από πλαστικό, είναι εξ ολοκλήρου παρόλα αυτά είναι αρκετά έτσι στιβαρή και νιώθεις ότι έχει ένα βάρος, ένα βάρος ποιότητας για να το πω έτσι πιο σωστά. Τώρα, τι θα συναντήσουμε στο μπροστινό μέρος. Αρχικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο νόμπ για την αυξομοίωση της έντασης που μπορούμε να κάνουμε και άλλες λειτουργίες. Σύνονται είναι και κουμπί το συγκεκριμένο, για καθίστε να ακούσετε. <Κι> Νομίζω το ακούσατε. Στο κάτω μέρος έχουμε τρία κουμπάκια, βλέπουμε εδώ πέρα ένα μικρόφωνο, mode και SXFI, που θα τα δούμε στη συνέχεια όταν ανοίξω τον υπολογιστή και δούμε το λειτουργικό. Έχει και κάποια λεντάκια. Πάμε να αρχίσουμε όμω να βλέπουμε και τι υποδοχέ σιγά σιγά που έχει συγκεκριμένη κάρτα ήχου. Και πάμε στον μπροστινό μέρο. Στα αριστερά έχουμε μια υποδοχή για μικρόφωνο 3,5 χιλιοστών. Και στα δεξιά έχουμε πάλι μια υποδοχή 3,5 χιλιοστών για ακουστικά. Τέλο, μένει να ρίξουμε μια ματιά στι πίσω υποδοχέ που είναι και αρκετά περισσότερε. Θα ξεκινήσω πάλι από αριστερά προ τα δεξιά και έχουμε εδώ πέρα πολύ κανένα ήχο. Στην ουσία έχουμε Τέσσερι υποδοχέ 3,5 χιλιοστών για 7,1 ήχο. Βλέπετε, α πούμε, για τα μπροστινά, για τα πλαϊνά, για τα πίσω και για το κεντρικό σύντομο subwoofer. Όλε οι υποδοχέ. Έχουμε μια line optical in. Η συγκεκριμένη υποδοχή είναι 3,5 χιλιοστών και οπτική. Έχει και ειδικό καλώδιο μέσα στη συσκευασία. Θα σα τη δείξω. Κλασική οπτική είναι. Και τέλο, έχουμε μια USB Type-C για τη σύνδεση. Που εδώ πέρα είναι ωραία τα πράγματα. Γιατί με τη συγκεκριμένη Type-C υποδοχή μπορούμε να το συνδέσουμε και σε PlayStation 5 και σε PlayStation 4 και σε Switch και εννοείται σε υπολογιστή που εκεί πέρα έχουμε και ξεκλειδωμένε όλε τι δυνατότητε. Το μόνο που έμεινε να σα δείξω είναι το κάτω μέρο που ήθελα να το σχολιάσω και αυτό εδώ. Που έχει τέσσερα εδώ πέρα rapper pads, Στην ουσία είναι πολύ μαλακό πλαστικό, ναι, βρωμίζει πάρα πολύ εύκολα, αλλά αν έχει τελείε επιφάνειε, πραγματικά μαγκώνει και δεν κουνιέται καθόλου η κάρτα ήχου. Μάλιστα, πάρα πολύ τα συγκεκριμένα γιατί μπορούσα να το δουλεύω χωρί να κουνιέται πάνω στο γραφείο μου. Πριν τη συνδέσω, να πούμε και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ πέρα για τη συγκεκριμένη κάρτα ήχου. Μιλάμε για DAC 114 dB και έχει και αρκετά καλή ποιότητα. 24 και 192 kHz. Πάμε να τη συνδέσουμε, να δούμε τι κάνουν όλα αυτά τα κουμπάκια και να δούμε μερικέ παραπάνω λειτουργίε συν το πρόγραμμα που έχει για τον υπολογιστή. Αυτό που δεν ανέφερα ποτέ είναι τα καλώδια που έχει και μέσα στη συσκευασία. Ναι, με το σύνδεσαι εδώ πέρα, κατευθείαν να σα τα δείξω. Έχουμε ένα Type-A σε Type-C καλώδιο 2 μέτρα για τη σύνδεση της κάρτα ήχου με τον υπολογιστή. Συν ότι έχουμε και αυτό εδώ το περίεργο στο πούμε τη καλωδιάκη. Στην ουσία είναι οπτική είναι. Απ' τη μία είναι το κλασικό καλώδιο οπτική είναι και απ' την άλλη είναι σαν 3,5 χιλιοστών. Περίπου έτσι. Για να δούμε στο πρόγραμμα που έχει συγκεκριμένη κάρτα, έχουν να δούμε τι λειτουργίε που βρίσκουμε. Στην πρώτη σελίδα βλέπουμε εδώ την κάρτα έχω και διάφορες επιλογές για να διαλέξουμε και να αλλάξουμε πραγματάκια πάνω εδώ. Ξεκινάμε με το sound mood που βλέπουμε κιόλα εδώ πέρα που έχει διάφορες επιλογές και μάλιστα μπορούμε να βάλουμε και επιλογή ανάλογα το παιχνίδι που παίζουμε για παράδειγμα λολάκι. Αν θέλετε να έχετε κάποιο ειδικό προφάιλ για τον ήχο σας, Super XFI, την συγκεκριμένη τεχνολογία την έχουμε δει και την έχουμε ξαναδεί σε όλα τα προϊόντα τη Creative. Η συγκεκριμένη επιλογή για να λειτουργήσει χρειάζεται ακόμη μια εφαρμογή που πρέπει να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μα, η οποία συνεργάζεται με την αντίστοιχη εφαρμογή στο τηλέφωνό μα. Την είχαμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία τι κάνει, βγάζει φωτογραφία από το το αυτή μα για να δει πώ είναι ακριβώ η δομή του και να φτιάξει ένα ειδικό προφίλ ακριβώ για εμά για να το χρησιμοποιούμε με τα ακουστικά μα. Έχουμε πολλέ άλλε επιλογέ τώρα. Βλέπετε, Acoustic Engine στην ουσία είναι κάποιο equalizer για online συνομιλίε, για καθαρότερη φωνή όταν θέλουμε να επικοινωνούμε. Έχουμε κι άλλο mixer εδώ πέρα για να φέρουμε περισσότερο στα μέτρα μα την κάρτα ήχου. Αυτό που μου άρεσε εμένα πάρα μα πάρα πολύ είναι αυτή εδώ η λειτουργία, Direct Mode, που αν την ενεργοποιήσουμε αυτό που κάνει είναι να βγάζει τελείως καθαρό ήχο από το λάπτοπ προς τα ακουστικά μας ή γενικότερα προς την κάρτα ήχου. Εμένα αυτή η λειτουργία μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχω πάρει κάποια στοντιακά ακουστικά για να κάνω μοντάζ που τα συνδέω κατευθείαν εδώ πάνω και βγάζω κατευθείαν καθαρό ήχο προς τα ακουστικά μου για να καταλαβαίνω και καλύτερα τι γίνεται έτσι ώστε να ρυθμίζω καλύτερα τον ήχο που κάνω στο μοντάζ. Έχουμε κάποια ακόμα προφίλ, για παράδειγμα τώρα είναι στο music είναι απενεργοποιημένο να πω εδώ πέρα ότι αν ενεργοποιήσουμε το direct mode όλα τα υπόλοιπα απενεργοποιούνται τελείω. για να βγει είναι όπως είπαμε τελείως καθαρός ο ήχος και τέλος έχουμε και ένα scout mode που αυτό το χρησιμοποιούμε στα παιχνίδια στην ουσία ενισχύει περισσότερο τα βήματα για να καταλαβαίνουμε πού βρίσκονται οι εχθροί μας ε, για να είμαστε έτσι ένα βήμα μπροστά να πω εδώ πέρα, μια και μίλησα για ακουστικά, η συγκεκριμένη κάρτα έχω υποστηρίζει μέχρι και 600 ω ακουστικά. Δυστυχώ δεν είχα κάποια έτσι τόσο βαρβάτα ακουστικά. παρόλα όλα αυτά τα στούντιακά που πήρα, 38, αν δεν κάνω λάθο, θα οδηγεί μια χαρά και έχω δει και έχω διαβάσει ότι και με παραπάνω δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Α επιστρέψουμε εδώ πέρα να δούμε μερικέ ρυθμίσει που έχει ακόμα. Playback στην ουσία με τι ήχο θέλουμε να ακούμε. Βλέπετε τώρα ποια είναι η προεπιλογή 24 bit και 48.000 Hz. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 192 όπω σα είπα. Ρυθμίζουμε ξεχωριστά για ακουστικά και για ηχεία. Συνότι μπορούμε να βάλουμε πολύ κανένα ήχο κανονικά. Πάλι έχουμε τέτοιε επιλογέ για να κάνουμε κάποιο recording, για παράδειγμα κάποια ηχογράφηση με κάποιο μικρόφωνο. Και τέλο έχουμε μια καρτέλα που λέει settings για να κάνουμε κάποιο update. Ήδη έχει βρει update και στο firmware που έχει η κάρτα ήχου, αλλά και στην εφαρμογή που αυτό είναι ένα καλό σημάδι γιατί σημαίνει ότι η Creative ασχολείται με τα προϊόντα τη. Μια και σύνδεση από την κάρτα ήχου, να τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα τι κάνουν τα κουμπάκια. Αρχικά αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ένα LED ring περιμετρικά εδώ από το πολύ μεγάλο knob, που αυτό μα ενδεικνύει κάποια πραγματάκια το τι συμβαίνει. Τώρα που είναι μπλε, απλά λειτουργούν όλα κανονικά. Έχουμε στα δεξιά ένα κουμπάκι SXFI το οποίο χρειάζεται την εφαρμογή που σα εξήγησα προηγουμένω για να λειτουργήσει με μια ενδεικτική λιχνία στο πάνω μέρο συνεχίζουμε στο κέντρο που έχουμε ένα κουμπί mode που τώρα αν το πατήσουμε θα βλέπετε ταυτόχρονα και την οθόνη του laptop καθώς το πατάω ενεργοποιήθηκε ο equalizer τώρα είναι στο music αν το ξαναπατήσω αλλάζει εδώ χρώμα και έχει μπει στο movies το ξαναπατάω έχει μπει σε κάποιο footsteps τι λέει εκεί πέρα και τέλος ξαναπενεργοποιήθηκε μένει ακόμα ένα κουμπάκι αυτό εδώ με το μικρόφωνο που για να δούμε και εδώ τι συμβαίνει τώρα αν το πατήσω αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι ανάβει μια ενδεικτική λιχνία και αλλάζει το χρώμα που έχει εδώ το LED ring. Αν βλέπετε και ταυτόχρονα το πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή γυρνώντα το knob, αλλάζω την ένταση του μικροφόνου και αν το πατήσω κιόλα προ τα μέσα, το κάνω τελείω mute. Αν θέλω όμω, μπορώ να αλλάξω και την ένταση στα Windows. Ξαναπατάω το κουμπάκι, γίνεται μπλε εδώ το δαχτυλίδι και αυτή τη στιγμή χειρίζομαι την ένταση που έχω στα Windows, σύν ότι πατώντα το προ τα μέσα κάνει και mute. Η γενικότερα αυτή εδώ είναι καινούργια κάρτα, έχω από την Creative Sound Blaster X4 είναι μια καλή κάρτα ήχου. Έχουμε καλή ποιότητα, έχουμε προσβασιμότητα σε όλου του υπολογιστέ αλλά και στι κονσόλε μα. Μπορούμε να την κουβαλάμε πραγματικά παντού μαζί μα. Τα υψηλή υποδοχή, πολύ κανένα ήχο, 114 dB που είναι αρκετά έτσι για να ακούσουμε και στα ακουστικά μα αλλά και σε κάποια καλά ηχεία. Και γενικότερα είναι κάτι που βολεύει. Εγώ πάντα ήμουν τη άποψη μια εσωτερική κάρτα ήχου θα είναι καλύτερη. Θα είχαμε για παράδειγμα επιχρυσωμένε όλε τι υποδοχέ αν είχαμε κάποια εσωτερική κάρτα ήχου και γενικότερα θα είχαμε καλύτερη ποιότητα. Αλλά το θετικό που έχει αυτή εδώ είναι ότι βγάζουμε ένα καλωδιάκι, τα και την έχουμε πραγματικά παντού μαζί μα. Για παράδειγμα, σε ένα λάπτοπ, που τα λάπτοπ δεν έχουν καθόλου καλέ κάρτες ήχου, με αυτήν εδώ μπορούμε να κάνουμε μια χαρά τη δουλειά μα. Η τιμή της είναι γύρω στα 140 ευρώ, που δεν είναι πολλά αν σκεφτούμε ότι είναι κάποια ποιοτική φορητή κάρτα ήχου. Εξάλλου η Creative έχει και άλλες κάρτες ήχου εσωτερικές που είναι στα ίδια χρήματα περίπου. Ναι, ξαναλέω, εγώ είμαι υπέρ των εσωτερικών, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ένα έτσι, θα το βάλουμε στην τσέπη μας και να έχουμε παντού πραγματικά καλό ήχο. Τώρα, για εσάς που έχετε την X3 ή X3 να το πούμε και στα αγγλικά, για μένα δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αναβάθμιση. Αν δεν έχετε καθόλου κάρτα ήχου, Τότε ναι, να πάτε στην X4, X4. Πείτε το όπω θέλετε. Αλλιώ μην ασχοληθείτε. Όπω και να έχει, κάτω στην περιγραφή θα σα έχω εγώ ένα σύνδεσμο για να πάτε να το τσεκάρετε. Να δείτε κι εσεί να τα ζυγίσετε και αν σα βολεύει να προχωρήσετε στην αγορά. Τι άλλο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί να βάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχή κυρίε και κύριοι. Που αν το πατήστε, στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ αυτό το κανάλι και έχετε κάποια πλέον εκτίματα. Και μείνετε συντονισμένοι. Δεν λέω κάτι άλλο καινούρια σεζόν σιγά σιγά, μείνετε συντονισμένοι γιατί μόνο κερδισμένοι θα βγείτε. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!